η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Και με τη χάρη του Θεού πορευόμαστε συνεργαζόμενοι με την άλλη Εκκλησία, αυτή που είναι στον ουρανό και δεν την πειράζει ούτε η αμαρτία, ούτε ο σατανάς, ούτε η φθορά. Η Εκκλησία αυτή είναι άθαρτη και αιώνια, εντελώς αιώνια Εκκλησία. Για την Εκκλησία αυτή εδώ, αυτή που λέγεται Ορθόδοξη, στρατευωμένη Εκκλησία, έχουμε να πούμε ότι είναι ένας οργανισμός θεοσύστατος. Τον έχει ιδρύσει ο ίδιος ο Χριστός. Αρχή έχει από τους Αγίους των Αποστόλους, τους οποίους διάλεξε και οι οποίοι στη συνέχεια πήραν το Πνεύμα του Άγιο, στο έδωσε ο Κύριος, έσκυρε το Πνεύμα του Άγιο Κύριος και τους εφώτισε. Και είπαν οι Άγιοι Απόστολοι και έπραξαν οι Άγιοι Απόστολοι σαν επιγείς τότε στρατευόμενη Εκκλησία εν πνεύματι Αγίων. Λάβετε Πνεύμα Άγιον, είπε ο Χριστός. Και βέβαια, εγώ θα φύγω, τους είπε, είπε στους Αποστόλους. Η παρουσία αυτή, η επίγεια, όπως τη βλέπετε, με το ανθρώπινο σώμα, θα πάψει να υπάρχει. Και τότε ακόμη που θα παρουσιάζει η δική μου παρουσία, η ορατή, η ανθρώπινη παρουσία μου, δεν θα πάψει όμως να είναι παρούσα η δική μου προσωπικότητα, το δικό μου πρόσωπο ως Θεός. Εγώ, είπε στους Αποστόλους ο Χριστός, πριν φύγει, πριν αναλυφθεί στους ουρανούς, θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, δηλαδή αιώνια. Οπότε από την Εκκλησία του Χριστού και την άνω και την κάτω και αυτοί που την αποτελούν τα πνεύματα δικαίων, Αγίων, Αποστόλων κλπ. Και αυτή στην οποία ανήκουμε εμείς οι στρατευόμενοι έχει την παρουσία του Χριστού και την πληρεί, την γεμίζει. Αφού λέμε άλλωστε ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουμε. Όπου το Πνεύμα το Άγιο, εκεί ολόκληρη και Αγία Τριάδα. Ομοιούσιος και αχώριστος λέμε. Είμαστε λοιπόν η Εκκλησία, η στρατευόμενη, η κάτω από το Άγιο Πνεύμα πορευόμενη, επί της γης. Σαν οργανισμός της Εκκλησίας που είμαστε, σαν οργανισμός, είμαστε ένας οργανισμός. Δεν βαδίζουμε στα τυφλά, καθόλου στα τυφλά. Έχουμε κανόνες, νόμους, πιο απλά, και πάνω σε αυτούς τους νόμους, τους θεϊκούς, δηλαδή
εντολές του Χριστού καθαρά, όπως τις λέμε, που περιέχονται μέσα στο Ευαγγέλιο και στις επιστολές των Αγίων Αποστόλων και την Αποκάλυψη. Εκεί έχουμε καθαρά, εντελώς καθαρά, ρήματα Θεού από Χριστού, λεγόμενα και από τους Αποστόλους. Πηγή η Αγία Γραφή εντελώς θεόπνευστη. Πηγή εντελώς θεόπνευστη. Δεν χωράει καμία μα καμία απολύτως ατέλεια. Μπορούμε οποιοδήποτε να καλέσουμε, εφόσον μελετάμε τη Γραφή, να τον προκαλέσουμε και αν μπορεί να μας δείξει έστω, όχι μία ατέλεια, ένα τρισεκατομμυριοστό μιας ατέλειας να υπάρχει μες στην Αγία Γραφή. Δεν θα μπορέσει να βγει καμία απολύτως ατέλεια. Δεν χωράει στο θεϊκό στόμα. Είναι αστιμία να δούμε ότι άφησε ο Χριστός και σε αυτά που άφησε η δασκαλία του, δηλαδή υπάρχει και στο εκατομμυριοστό έστω μία ατέλεια. Επομένως, ο καταστατικός χάρτης πάνω στο οποίο βαδίζουμε εμείς είναι το Ευαγγέλιο. Δεν θα κάνουμε σύγκριση με το πρόσωπό μας, εμείς είμαστε ατελείς. Πορευόμαστε με τις ατέλειές μας. Σύγκριση δεν γίνεται της προσωπικής μας ζωής με την τελειότητα της Γραφής. Μας καλεί ο Κύριος να βλέπουμε την Αγία Γραφή σαν σε καθρέφτη. Όχι για να κάνουμε, να πούμε ότι αυτοί είμαστε, αλλά ποιοι πρέπει εμείς να είμαστε, βλέποντας το καθρέφτη και την Αγία Γραφή, δηλαδή, και ειδικά την ασχήμια μας δείχνει ο καθρέφτης. Ασχήμια δική μας δείχνει, που σκοπό έχει να την κάνει κανονή την ψυχή μας. Τέλεια λοιπόν θεόπνευστη είναι η Αγία Γραφή. Τα τέσσερα Ευαγγέλια θεαπλά και όλες οι επιστολές των Αποστόλων και η Αποκάλυψη. Να πούμε και κάτι πάνω σε αυτό. Όλη η Αγία Γραφή, αυτή που ανέφερα προηγουμένως, είναι μία προφητεία, συνοψίζω, έχει πολλές προφητείες, αλλά αν τα πάρουμε όλα, είναι μία προφητεία. Και παράλληλα, οι εντολές του Χριστού, που όπως είπε ο ίδιος, είναι η ίδια η ζωή αιώνια. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, γιατί αυτός είναι η ζωή αιώνια. Να το τονίσω και πάλι πολύ λίγο χρονικό διάστημα, λίγο λίγο, να πω. Ο αλάθητος και τέλειος δρόμος για να φτάσει κανείς στη Βασιλεία του Θεού είναι οι εντολές που περιέχονται μέσα στην Αγία Γραφή. Επειδή η Αγία Γραφή είναι τροφή πολύ στέρεα και δεν θα έλεγα μασχέται εύκολα. Η τροφή αυτή που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, πατέρες, Άγιοι του Θεού άνθρωποι, την μετέβαλαν σε απλή τροφή, επειδή συμβαίνει οι πιστοί χριστιανοί να μην μπορούν εύκολα να χωνεύουν της Αγίας Γραφής στη διδασκαλία
και ενώ αντιχωνεύουν στο μυαλό, στη καρδιά τους, η καρδιά καταλαβαίνει πιο εύκολα, βέβαια άλλο μυαλό πιο δύσκολα, φρόντισε ο Θεός μέσω των Αγίων Πατέρων να την απλοποιήσει, να τη βάλει μέσα σε καλούπια τέτοια που μπορούμε, να μπορούμε εμείς πιο εύκολα να τα παίρνουμε και να χρησιμοποιούμε τα καλούπια. Και από την Αγία Γραφή άντλησαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, να προσθέσουμε και οι Άγιοι Απόστολοι, γιατί δεν είναι μόνο οι Άγιοι Πατέρες, δεν έγραψαν οι Άγιοι Απόστολοι μόνο τις επιστολές, έγραψαν και άλλους νόμους που ονομάζονται Αποστολικοί Κανόνες. Έτσι ονομάζονται. Όπως οι Άγιοι Απόστολοι, έτσι και αργότερα, στη συνέχεια, οι διάδοχοι τους. Οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, που πήραν και αυτοί το Πνεύμα το Άγιο διαδοχικά, με τα χέρια των Αγίων Αποστόλων. Έβαζαν το χέρι πάνω, χειροτονούσαν, όπως κάνουν οι επισκοποί μας σήμερα, και μεταδίδουν το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι μετέδωσαν και οι Απόστολοι. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι μετά τους Αγίους Αποστόλους, οι μεταποστολικοί πατέρες και συνέχεια οι άλλοι πατέρες, και μέχρι που θα υπάρχει ο κόσμος αυτός, το Πνεύμα το Άγιο χορηγείται και φωτίζει. Επειδή η Εκκλησία μας, όπως και ο Χριστός, πολεμείται, και μάλιστα πόλεμο φρικτό, δεν θα ασχοληθούμε με τον δρόμο. Αίματα επί αιμάτων χύθηκαν πρώτα του Χριστού και πριν των προφητών και μεταγενέστερα όλων των μαρτύρων, όλων των λοιπόν μέχρι και σήμερα. Επειδή επαναλαμβάνω πολεμείται, άλλοτε από κυβερνήτες άθεους και άλλοτε από ανθρώπους που είναι μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας και που δεν στέκουν μέσα στο κανόνα που ο Χριστός έχει ορίσει και απόσταση, είπαν και κήρυξαν τις διδασκαλίες εντελώς αντίθετες προς το Πνεύμα του Χριστού του ίδιου. Εντελώς αντίθετες διδασκαλίες. Μαζεύτηκαν σε κάθε εποχή που παρουσιάστηκαν τέτοιοι άνδρες διεστραμμένοι, μαζεύτηκαν οι φωτισμένοι από τον Θεό πατέρες και λαϊκοί ακόμη και άρχοντες ακόμη μαζί, έφτιαξαν συνέδριο για να πολεμήσουν αυτούς τους διαστρεβλωτές της διδασκαλίας του Χριστού. Τους διαστρεβλωτές, επαναλαμβάνω, της διδασκαλίας του Χριστού. Το συνέδριο εκείνο των Αγίων Πατέρων που πολέμησε αυτούς έχει το όνομα μέχρι και σήμερα Σύνοδος, και εφόσον το αποτέλεσαν πατέρες από όλη την Οικουμένη, ονομάζονται επειδή είναι 7, 7 Οικουμενικές Σύνοδοι. Αυτές οι Σύνοδοι των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, που είναι 7, σε απλό, κοντά σε μας, με πολύ απλό κοντά σε μας τρόπο, μας είπε την Αγία Γραφή και μας είπε πάτε την έννοια. Ονομάζονται αυτό που σας δίνω κανόνες της Εκκλησίας. Πιο απλά, νόμοι που τους καταλαβαίνετε πιο εύκολα. Και τους φτιάχνουμε με βάση την Αγία Γραφή και την πρακτική πάνω στη ζωή της Εκκλησίας της ίδιας. Οι κανόνες λοιπόν, οι κανόνες που θέσπισαν, που νομοθέτησαν
οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας είναι ρυθμιστές με πολύ απλό τρόπο της προσωπικής ζωής του χριστιανού, κάτω από το φως του Αγίου Πνεύματος φτιαγμένοι. Αν δηλαδή πούμε ότι αλλάζουμε κάποιο από αυτούς τους κανόνες εκκλησίας, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε πρώτα και την πηγή. Από εκεί που πήραν το υλικό οι πατέρες, να το προσέξουμε λίγο αυτό το πράγμα. Έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε εκείνους τους νόμους που έδειξαν οι 7 εκκλησιαστικοί σύνοδοι? Όχι βέβαια. Γιατί θα πρέπει να αλλάξουμε και το Ευαγγέλιο. Θα πάρουμε κάποιο άλλο Ευαγγέλιο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν Άγγελος κατεβεί, λέει, εξ ουρανού, και σας δώσει άλλο Ευαγγέλιο, σας κηρύξει από εκείνο που σας κήρυξα, να είναι αναθεματισμένος. Να είναι αναθεματισμένος. Μαράναθα. Συμπέρασμα. Το Ευαγγέλιο από τη μία και οι κανόνες εκκλησίας από την άλλη έχουν ακριβώς το ίδιο κύρος. Την ίδια ισχύ, την ίδια δύναμη. Είναι αιώνιο το Ευαγγέλιο, είναι αιώνιο και η κανόνες εκκλησίας. Απαραβίαστη, απαραβίαστη. Και κάνουμε μια διευκρίνηση. Υπάρχουν κανόνες. Να το προσέξουμε λίγο από τώρα. Λίγο και λίγο λεπτό αυτό θα πω. Και μπορεί κάποιο το μυαλό να το παρεξηγήσει. Που αναφέρονται σε δόγματα. Παραδείγματος χάρη, κανόνες που μιλάνε για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αυτοί οι κανόνες είναι αναλύωτοι. Δεν αλλάζουν ευκολογή. Όπως σκεφτεί να πει ότι η Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα δεν είναι τρία πρόσωπα ίσα μεταξύ τους, αυτός είναι βλάστημος και ερωτικός. Οι κανόνες λένε ότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, που είναι δόγμα, είναι ένας Θεός, τρία πρόσωπα ίσα μεταξύ τους. Αυτό λένε οι γραφές, αυτό λένε και οι κανόνες εδώ. Που, για τους οποίους μιλάει και ο Άγιος Νεκτάριος, ο σύγχρονος μας Άγιος. Νομίζω ότι γίνεται κατανοητός. Υπάρχουν νόμοι, παύλα, κανόνες της Εκκλησίας που μιλάνε για τα δόγματα, πιο απλά, για τις αλήθειες του Ευαγγελίου που πρέπει να πιστεύουμε. Αυτοί οι κανόνες, νόμοι, δεν αλλάζουν. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε το Ευαγγέλιο, να πάρουμε άλλο Ευαγγέλιο να πιστέψουμε. Και αυτό δεν το έχουμε, αυτό δικαίωμα δεν το έχουμε, γιατί μεταπίπτουμε στους αιρετικούς πια από εκεί και πέρα. Υπάρχουν όμως και άλλοι κανόνες, και άλλοι κανόνες, που μιλάνε για την πρακτική ζωή της Εκκλησίας. Για την πρακτική ζωή της Εκκλησίας. Που, παραδείγματος χάρη, θα αναφέρω παράδειγμα. Υπάρχει ένας κανόνας που το νομοθέτησε η λεγόμενη Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος. Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, που ο κανόνας εκείνος όριζε, προσέξτε, να κοινωνάνε οι πιστοί σώμα και αίμα Χριστού, όχι από τη λαβίδα που κοινωνάμε σήμερα εμείς. Αλλά όπως κοινωνάει ο διάκονος από τα χέρια του ιερέα, έχουμε δει, του βάζει ο διάκονος, ο ιερέας του διάκονου, το Άγιο Σώμα του Χριστού στο χέρι και τρώγει το σώμα ο διάκονος.
ή και ο επίσκοπος όταν λειτουργεί στην εκκλησία. Δίνει στους ιερείς ένα Άγιο Σώμα στα χέρια. Και αφού πάρουν το Άγιο Σώμα, δεν τους δίνει κατευθείαν το Άγιο Ποτήριο το αίμα. Ο κανόνας αυτός όριζε αυτό να γίνεται και στους πιστούς. Κανόνας. Ερωτάω εγώ σε όλους μας, ποιος από εμάς κυβερνάει έτσι, τώρα τη στιγμή αυτή. Αυτός ο κανόνας αυτό είσαι. Όταν λέω υπάρχουν κανόνες, κανόνες που αναφέρουν στην πρακτική πλευρά της Εκκλησίας, που δεν αναφέρονται στο δόγμα και σε αλήθεια, που δεν δέχεται παραμία σε καμία, τέτοιοι είναι οι κανόνες καιρικών περιστάσεων. Έτσι γράφει εδώ ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ένας άλλος που τελείωσε πριν τη ζωή του πριν από 6 περίπου χρόνια. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Έχουμε εδώ στο το βιβλίο του. Κατέφυγε και σε αυτό και είδα μέσα εδώ ορισμένα πράγματα που μας είναι εντελώς κρίσιμα. Επαναλαμβάνω. Υπάρχουν κανόνες που αναφέρονται σε πρακτικής υφής πράγματα που ατόνισαν γιατί η πρακτική πλευρά της ζωής δεν το επέτρεπε. Θα το πω πιο απλά. Ποιο νήπιο της Εκκλησίας μας. 5, 6 μηνών, 12 μηνών θα μπορούσε να πάει τόσο εκπομπά στο χέρι του Άγιο Σώμα. Πρακτικά, μπορεί το βρέφος να κοινωνήσει όπως ο Βασιλής Μεγάλος. Όχι. Βλέπετε ότι ο κανόνας ατόνισε από μονάχους και προχώρησε η Εκκλησία στο να μας δίνει σε όλους πια γενικά, εκτός από τις περιπτώσεις που ανέφερα, σώμα και αίμα Ιησού Χριστού από τη λαβίδα του ιερέα ή του Επισκόπου. Να σταματήσω λίγο εδώ. Θα ήθελα όσοι θα πάρετε μέρος λόγω στη συζήτηση επάνω, να είναι μέσα στο θέμα, το θέμα μας είναι οι κανόνες εκκλησίας. Ποια απορία μπορεί να έχετε πάνω σε αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Γιατί μπορεί κάλλιστα να πει κάποιος μία γενικότητα. Α, οι κανόνες προσέξτε, έγιναν κάποτε σε κάποιες εποχές που ήταν τα δεδομένα αλλιώτικα. Να πάρεις βάρνα κανόνες δογματικούς, είπα, δογματικοί είναι αυτοί που αναφέρονται σε αλήθειες που δεν αλλάζουν ποτέ, που τις πιστεύουμε γιατί είναι ακριβώς η ίδια διδασκαλία όπως βγήκε από το στόμα του Ιησού Χριστού. Δεν αλλάζουν αυτοί. Υπάρχουν και κανόνες, αλλά εκείνο που ανέφερα τώρα μας προηγουμένως, τέτοιου είδους, που ατόνισαν από μονάχοι τους σιγά σιγά. Υπάρχουν, θα αναφέρω και άλλο παράδειγμα για να γίνω κατανοητός. Όντως, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη, έγινε το 325, μετά Χριστό, την εποχή του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Αναλαμβάνω, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έγινε το 325. Όρισε αυτή η Σύνοδος να γιορτάζεται το Πάσχα. Τον ίδιο χρόνο από τις εκκλησίες του Ιησού Χριστού σε όλη την Οικουμένη. Έχετε την εντύπωση πως γιόρταζαν όλες τις εκκλησίες μετά από τη θέση του κανόνα εκείνου όλες τις εκκλησίες την ίδια μέρα? Όχι. Υπήρχαν εκκλησίες που γιόρταζαν άλλες πριν, άλλες μετά. Αργότερα οι εκκλησίες στάθηκαν στη μία
η μέρα πάνω στην οποία γιόρταζε το Πάσχα. Θα έπρεπε οι εκκλησίες τότε που έγιναν οι κανόνες και δεν αμέσως ακολούθησαν να τους πούμε εκκλησίες ερετικών. Όχι εκκλησία, στέγη και κάνει κάποια ανοχή προκειμένου να έρθουν κοντά της ορισμένες εκκλησίες. Θα πω κι άλλο παράδειγμα. Στην Ισπανία, δεν θυμάμαι από πότε διάβασα, πατέρα Λιφάνη το διάβασα, δρούσαν οι οπαδοί του Αρίου. Στην Ισπανία. Ισπανία. Λοιπόν, αυτοί δίδασκαν και διδάσκουν, οι χιλιάστες, αυτοί οι ίδιοι, ότι μόνο ο Θεός είναι, μόνο ο Πατέρας είναι Θεός. Ο Χριστός είναι κτίσμα. Η Εκκλησία εκεί Ορθόδοξη τότε δεν και το άλλο δεν ξεχώριζαν τα τρία πρόσωπα Πατέρα, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία η Ορθόδοξη εκεί μόνο είχε όταν έκανε το βάπτισμα το έκανε με μία πετάληση. Και λέμε τρεις φορές θα βουτάνε το παιδί. Στο Πατέρα, στο Υιό, και όμως Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρχε που δεν βουτούσε το παιδί τρεις φορές την ώρα Αραβία. Δεν σηκώθηκε η υπόλοιπη Εκκλησία της Οικουμένης να συγκροτηθεί και να πει αυτή δεν πάνε καλά. Μέχρι που ήρθε η στιγμή και αυτή η Εκκλησία ακολούθησε το ρυθμό της και τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Τρεις καταδύσεις την ώρα του βαπτίσματος. Θέλω να πω τι εννοώ με αυτά τα παραδείγματα που λέω. Υπάρχει από πλευράς Εκκλησίας και οι στάσεις και προσέξτε, μιλάω για τους πρακτικούς κανόνες. Δεν μιλάω για τους δογματικούς. Η στάση της ανοχής. Αν έχουμε περιμένω μέχρι να κατανοήσει το παιδί μου, ο πιστός δηλαδή της Εκκλησίας, έτσι λέει η Εκκλησία, τι είναι αυτό που του ζητάω. Αφού το κατανοήσει, γιατί το παιδί μου δεν μιλάει αντίθετα στο πνεύμα μου, και αφού δεν μιλάει αντίθετα στο πνεύμα μου και δεν με πολεμάει, σημαίνει ότι δεν με καταλάβει. Θα το περιμένω. Θα κάνω ανοχή. Αλλιώς λέγεται οικονομία. Δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Σε πρακτικά όμως θέματα, όχι σε θέματα αλήθειας χριστιανικής πίστης. Να σταθώ λιγάκι λίγο εδώ, να ακούσω κάποιες νόμες δικές σας πάνω σε αυτό, αν έχετε απορίες, και να ανοίξω να διαβάσω μερικά πράγματα από εδώ που έχω για εσάς. Ακούω. Βασιλάκη, κύριε Κώστα, αναφέρατε για εκκλησίες. Τι εννοείτε όταν λέτε εκκλησίες, υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Όχι, πολύ ωραία με ρωτάς. Λάθος δικό μου. Η Εκκλησία είναι μία. Ναι. Αυτή που είδε ο Χριστός. Η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Όχι, δεν είναι Εκκλησία, είναι σχισματικά αιρέσεις, ερετικά τμήματα που έχουν αποκοπεί από την Εκκλησία και ανήκουν σε σχίσματα. Οπαδί αιρέσεις. Όταν λέμε 7-6. Όχι, είναι μαζί, κύριε Γιώργο. Λέγεται τώρα. Όταν λέμε 7-6. Όχι, 7. Μία είναι Εκκλησία. Ένα λεπτό, η Αγία Γραφή λέει τις 7 εκκλησίες. Εννοεί τους 7 επισκόπους που γίναν τότε. Όταν λέμε 7 εκκλησίες, 7 εκκλησίες δεν είναι. Αλλά είναι οι 7 επίσκοποι όταν γίνανε τότε. Και γιατί ήταν 7 και δεν ήταν 8. Οι επίσκοποι τότε. Μπορεί να μου πει κανείς. Λοιπόν, ναι, θα δώσω μία απάντηση. Αυτό ήταν γιατί ήταν 7 ημέρες δημιουργίας. Ναι, λέει ο κύριος. Από εκεί ξεκίνησε. Και όταν έγινε τότε η Οικουμενική Σύνοδος, ήταν η αιτία ο Άριος. Ο Άριος. Ο Άριος, που ήταν σαν την Αλεξάνδρεια. Ναι. Μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίος αυτός έκανε την αίρεση. Ο Άριος. Έκανε την αίρεση, ναι. Αυτή και ήρθε μέσα σε 7 εκκλησίες και ήρθε μετά
πήγε, έπιασε τους επισκόπους αυτούς και δημιούργησε ένα άλλος μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό έγινε και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Λοιπόν, θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος Γιώργος. Πράγματι, μέσα στην Αποκάλυψη αναφέρεται ότι στον επίσκοπο της Εκκλησίας της Μύρνης, στον επίσκοπο της Εκκλησίας Εφέσου, και βέβαια δεν εννοεί κάποια εκκλησία άλλη από εκεί που είμαστε. Εννοεί τον επίσκοπο. Ναι, εννοεί. Εννοεί και τοπική εκκλησία. Τον επίσκοπο. Ναι. Και μέσα, κοιτάξτε να δείτε. Για να μην συγχαίρονται τα πράγματα. Λέμε εκκλησία της Ελλάδας. Εκκλησία της Ελβίας. Εκκλησία της Ρωσίας. Δεν είναι ξεχωριστές, ας πούμε. Ναι, όχι, εδώ μιλάμε για διοικητικές εκκλησιαστικές περιοχές. Για κομμάτια που τα διοικεί ξεχωριστά ένας επίσκοπος. Δεν αποτελούν ξεχωριστές εκκλησίες. Μία, αλλά με επικεφαλής κάποιον επίσκοπο. Άρα λοιπόν δεν έχουμε εκκλησίες, αλλά έχουμε διοικητικές περιοχές με κάποιον μητροπολίτη. Αυτό εννοούσαν τότε. Ναι, συγγνώμη, επίσκοπο. Ναι. Ερώτηση. Να ακούσω. Όλα αυτά τα κομμάτια με τις διοικητικές περιοχές που αποτελούνται από έναν επίσκοπο και ένα μέρος, ας πούμε, λαού, συμφωνούν ένα μεταξύ τους με τη γνώμη της πίστεώς μας. Όλα απολύτως, όλες αυτές τα διοικητικές περιοχές, ναι, συμφωνούν, συμπροσέρχονται και συνεργάζονται μεταξύ τους. Συνέβη μετά είσαι, αλλά δεν κάνω τα έργα σε έλεγες μορφή, θα πεις τη ώρα, ό,τι θέλεις. Θέλεις κάτι? Ναι, μόλις τελειώσει. Τελείωσε, απάντησε αυτό, τελείωσε, αν θέλεις κάτι. Να κάνω μια ερώτηση. Άλλο ναι. Άλλα κομμάτια, εκτός από αυτά τα οποία είναι γνωστά, ας πούμε. Το κομμάτι της Σερβίας, το κομμάτι των Ιεροσολύμων, το κομμάτι, ας πούμε, ναι, της Ρωσίας, ναι, και άλλα κομμάτια πολλά, ναι, υπάρχουν και οριοθετούνται ως εκκλησίες. Λέγονται εκκλησίες. Έχουμε το δικαίωμα να τους λέμε εκκλησίες. Παράδειγμα, όπως είναι οι Παπικοί, όπως είναι οι Λουθυρανοί, οι Προτεστάντες. Μπορούν να το χαρακτηρίζονται εκκλησίες και... Όχι, δεν είναι εκκλησία. Πάλεμε για τις... Συγγνώμη, κύριε Νίκο, σας παρακαλώ. Να τελειώσω αμέσως, να πείτε, να μην πρέπει να ακούγόμαστε καθαρά και από το... Είναι σωστό και αντικειμενικό να τους λέμε εκκλησίες. Ορίστε. Πέστε. Δεν είπατε κάτι, είπατε. Κοιτάξτε, μιλάμε για την καθεαυτού ορθόδοξη εκκλησία. Όχι, το καθεαυτού μην το βάζεις. Και την ορθόδοξη. Θα ήταν αυτό και η παπική ορθόδοξη. Όχι, μην μπερδευόμαστε. Θα ήταν ένα λεπτό. Θα ολοκληρώσεις, θα σταματήσεις για να δώσω απάντηση. Έτσι, όχι να έχουμε πειρά. Απλώς διάλογο. Ορίστε. Όχι. Κάτι είπες να το ακούσουμε καθαρά, να έχουμε ερώτηση ή απάντηση ή κάποιο διάλογο να σου ορίστε. Ελεύθερα τη γνώμη σας ότι... Ναι, ναι, ελεύθερα τη γνώμη. Εγώ νομίζω ότι η Εκκλησία, ας πούμε, η Ορθόδοξη, και, και της Σερβίας, ναι, και της Ρωσίας, και η δική μας είναι μία. Ναι, είναι μία. Αν η παπική αυτή είναι ελευθερική, ας πούμε, μπράβο, κατά κάποιο τρόπο. Εγώ ρώτησα τον κύριο Κώστα. Είναι ή δεν είναι. Είναι. Μπορούμε να τους λέμε Εκκλησία. Είναι σωστό να τους λέει ο Πατριάρχης μας ότι είναι Εκκλησία αυτή η παπική, αυτή η οποία είναι Λουθυρανή. Όχι. Αυτοί οι οποίοι είναι πεντηκοστιανοί εδώ στην περιοχή μας και σε κάθε περιοχή. Όχι, γιατί δημιουργούν εντύπωση ότι είναι εκκλησία στο λαό. Και ο λαός, ο Αδαΐς, δεν γνωρίζει. Ο ίδιος αυτός νομίζει ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό. Λοιπόν, για να... Γιατί ο Πάπας ξεχώρισε, γιατί ήταν, θεώρησε το αλάθητος. Ναι. Ότι είναι ο αλάθητος. Και γι' αυτό ξεχώρισε ο Πάπας. Δηλαδή, ο Πάπας είναι ο τέλειος. Εκκλησία δεν πλάγει. Κάπου μπερδεύουμε τα πράγματα. Θέλω να... Η ερώτηση ισχύει ακόμα, ας πούμε, μπορούμε να τους λέμε ότι είναι εκκλησίες, αυτοί. Τι λέει ο Βασιλάκης, να σταθούμε πάνω σε αυτό ακριβώς. Δηλαδή, να τους χαρακτηρίζουμε εκκλησίες. Πάνω σε αυτό λοιπόν. Είναι η εκκλησία του Πάπα εκκλησία? Είναι όλες αυτές οι, μπορεί κάλλιστα να πει εδώ, ο γείτονας δίπλα, Προτεσταντών εκκλησία. Και όμως λέει, Ευαγγελική εκκλησία και τα λοιπά, λέει μέσα. Πάνω σε αυτό, είναι εκκλησίες?
Όχι. Εγώ λέω ναι. Είναι όχι. Εκκλησία με πλάγι, διότι η λέξη εκκλησία είναι συνάθρηση. Συναντηθήκανε και συναντημένοι. Λοιπόν, δεν παίζουμε. Μισό λεπτό, κύριε, μισό λεπτό, κύριε Γιάννη, μισό λεπτό. Για τον Πάπα δεν ακούω. Μισό λεπτό, όχι, πείτε για τον Πάπα, πάνω στο ερώτημα. Για γιατί ο Πάπα δεν είναι επιστημονή. Ο Πάπα δεν είναι. Εγώ κυβερνάω στη γη και ο Χριστό κυβερνάει τον ουρανό. Εγώ είμαι κυβερνήτη τη γη. Αυτό εσύ είναι, γιατί ο Πάπα. Κύριε Κώστα, διεκδικούν τον τίτλο Εκκλησία. Αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, ρωτάει και ο διάβολος διεκδικεί τον τίτλο Εκκλησία. Είναι Εκκλησία του, είναι Εκκλησία του Χριστού Αντίχριστος. Σωστό, βέβαια. Φυσικά όχι. Αν μας καλύπτει το ερώτημα, η απάντηση, τότε δεν χρειάζεται παραπέρα να ρωτήσουμε. Συζήτηση παραπέρα. Και ο διάβολος είναι Εκκλησία. Ο καθένας αυτό. Συσταγωγικά μέσα, είναι Εκκλησία ή είναι κόλαση σκέτη. Μα τώρα πρόσφατα δεν διάβασε τη δουλειά σου, λέει Εκκλησία του Σατανά. Είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί η Εκκλησία από το πάνω μου. Έτσι και όλα τα άλλα είναι τόσο. Αγγελέσαι τη γίνα. Δηλαδή. Απλά λόγια. Μπορούν να λέγονται αν θέλουν αυτή η Εκκλησία. Ποτέ. Αν θέλουν αυτή, αλλά δεν είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ούτε Εκκλησία είναι, ούτε Εκκλησία του Χριστού είναι. Ναι. Είναι σατανικό ανάθεμα. Δεν μπορώ να το βάλω αυτό διαφορετικά. Και ειδικά για αυτούς που διοικούν αυτούς τους σχισματικούς. Αυτούς τους αιρετικούς. Είναι σχίσμα, είναι αίρεση, είναι κομμένη από το σώμα του Ιησού Χριστού. Και ότι κόβεται από το σώμα του Ιησού Χριστού, δεν είναι σώμα Χριστού. Άρα, αφού δεν είναι σώμα Χριστού, δεν είναι εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ερώτημα. Η παπική είναι στο σώμα του Χριστού. Η παπική, για να με ρωτάει τώρα, η παπική, να ξεχωρίσουμε. Καταρχάς, αφού δεν είναι η Εκκλησία του Πάπα πάνω στο σώμα του Χριστού, θα πρέπει να πούμε ότι είναι απομονωμένη και καταδικασμένη. Δεν έχουν δηλαδή μυστήρια, ας πούμε. Είναι άκυρα τα μυστήρια. Είναι άκυρα τα μυστήρια. Εκεί είναι το θέμα όλο. Τη στιγμή που εγώ έχω αποκοπεί από το αυτό, από το μυστήριο της Εκκλησίας, ο ίδιος. Λοιπόν, να θέλω να καταλάβω ως μόνος με ένα πράγμα. Κάτι, μια και το έφερε, το είπε ο Βασιλάκης έτσι. Τι ορίζουν οι κανόνες για τις σχέσεις των ορθοδόξων με αυτούς. Μια και το έθεσε έτσι, το έφερε το θέμα Βασιλάκης. Τι ορίζουν. Έχουμε από τους κανόνες τη δυνατότητα να έχουμε κάποιες σχέσεις. Και ποιες σχέσεις είναι αυτές. Δεν έχει γίνει μόνο κάτι. Κάποιες σχέσεις, επικοινωνίες μπορεί να έχουμε. Και αν είσαι ο κοινωνίκος, πολιτισμένα με τους άλλους. Όχι γυμνάζει. Όχι ρωτάω, αν κάτι θέλετε να πείτε, πέστε. Δεν έχουμε. Εγώ θα ήθελα λοιπόν, να πεις να μάθω ποιες είναι οι διαφορές. Λοιπόν, υπάρχουν διαφορές. Ποιες είναι οι διαφορές. Βασικά το λοιπόν. Στο θέμα της ευχαριστίας, της θείας ευχαριστίας. Τι γνωρίζουμε. Το καπάκι. Αν το βλέπουμε αυτό και στη ζωή της Εκκλησίας τότε που ζούσε ο Χριστός και ακολουθείτε ακριβώς το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, γιατί αυτό σημαίνει ακολουθώ τη ζωή του Χριστού και το Ευαγγελίο. Έτσι κάνουμε, ο Χριστός. Εσείς με πάρτε σώμα και πιέτε αίμα. Πιέτε εξ αυτού πάντως. Ένα. Το βάπτισμα. Δύο. Που ξέρουμε τι σημαίνει βάπτισμα δύο, δεν λαβαίνουν όλοι το χρήσμα και τα κοριτσάκια και τα αγοράκια την ώρα που βαπτίζονται. Τα μεν κορίτσια στο 12ο έτος ηλικίας, τα δε αγοράκια αμέσως μετά το βάπτισμα.
αυτή η τόση απόσταση χωρίς το Άγιο Πνεύμα, γιατί αυτό σημαίνει χρήεται ο δούλος του Θεού, σφραγής δωρεάς, πνεύμα της Αγίου Αμήν που λέει ο ιερέας μας την ώρα που αυτή στο παιδάκι, ότι του δίνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Στερεί η παπική εκκλησία το αγιουδάκι εκείνο από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Κάτω από ποια εντολή το έκανε αυτό η παπική εκκλησία. Και το Σταύρο, κύριε Κώστα, το κάνουμε με τα τέσσερα. Τα πέντε. Τα πέντε. Λοιπόν, δεν γίνεται η ουσία των πέντε δακτυλών και άλλα μέσα στον χώρο της εκκλησίας μας μέσα. Το τελειώδιο. Η αναγκαστική αγαπία. Η αναγκαστική αγαπία. Δηλαδή, δεν βλέπουμε ιερωμένους, παντρεμένους, μέσα στον χώρο της καθολικής εκκλησίας, παπικής εκκλησίας. Ο Χριστός είχε άγαμους και έγαμους μέσα ιερωμένους από ό,τι και ξέρουμε, αποστόλους. Δεν είπε μόνο άγαμοι, όχι, γιατί τότε κάνουμε το μεγάλο λάθος εκείνο, να δίνουμε κάποια αξία ανώτερη στον άγαμο από τον έγαμο, όλοι ίσοι στο κατ' το πνεύμα του Χριστού. Α, και όλοι οι άλλοι ήταν παντρεμένοι. Έχουμε λοιπόν μέσα στον χώρο ακριβώς ιερωμένους, που ήταν και απολυμμένοι μες στην που είναι που σαν έκανε, οι ερωμένοι που σαν έκανε. Και δεν γίνεται μόνο αυτό. Όταν έρχεται ο Πάπας ο ίδιος του λέει ότι εγώ δίνω και κάτι επιπλέον από εκείνα που παράλειψε το στόμα του Ιησού Χριστού. Παράλειψε, μας έφερε. Παράλυψε ο Χριστός μας, ο Θεός μας, παράλυψε και εσύ, ανώτερος από εκείνον έξω να συγκυρώσεις, τι παράλυψε, ότι το Άγιο Πνεύμα δεν πηγάζει από τον Πατέρα όπως είπε ο Χριστός, αλλά πηγάζει από τον Υιό. Έτσι ο Πάπας διδάσκει. Και ορθόδοξα πια, ο Άγιος Κρυμάς ο Αγιωρός θα έρθει και θα πει «Η Αντίχριστη είναι τρεις, ο Αντίχριστος ο μεγάλος που έριξε το ένα το δάγμα, ο διάβολος, ο αρχηγός εκεί πέρα, ο Μωάμεθ δύο και ο Πάπας τρεις». Έτσι είπε ο Άγιος Κρυμάς ο Αγιωρός και είναι Αγιός μας. Να τον βγάλουμε από τη μέση τον Άγιο Κοσματονοτρόνο, αν είμαστε εμείς πιο μεγάλη εκκλησία, και να πούμε ότι ο Πάπας εντάξει το ρεύμα της σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Οπότε πάμε μαζί του. Απάντησα στον κύριο. Θέλω, εγώ όμως το θέμα είναι, αν έχετε καμία απορία στους κανόνες πάνω της Εκκλησίας. Εγώ μια απορία. Ναι. Όταν γίνεται μια Οικουμενική Σύνοδος, ναι, και μετά γίνεται με παρέλευση ετών οι άλλοι, ναι, και οι άλλοι δεν καταργεί η μία από τις άλλες. Συμπληρώνει. Συμπληρώνει. Ποτέ δεν καταργεί η μία από τις άλλες. Αλλά προσέξτε να δούμε κάτι. Καταρχάς, άκυροι κανόνες δεν υπάρχουν ποτέ της Εκκλησίας. Άκυροι που να μην έχουν ισχύ. Οι κανόνες της Εκκλησίας, εφόσον είναι κάτω από το Άγιο Πνεύμα πια μέλη, έχουν επαναλαμβάνω τη δύναμη εκείνη που έχει και η Αγία Γραφή. Δεν αλλάζουν επομένως οι κανόνες της Εκκλησίας. Όπως, προσέξτε, οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν συνέρχονται, συγκαλούνται για να συζητήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα που έχει προκύψει την άλφα εποχή. Σήμερα συνέρχονται για να αποφασίσουν πάνω σε ένα θέμα. Ο θερμός είναι ένας. Μήπως δεν με κατάλαβες. Συζητάμε το θέμα Α. Να πω ένα παράδειγμα, για να το καταλάβετε. Υπάρχουν κανόνες που μιλάμε για τον γάμο. Πόσες φορές έχετε δικαίωμα να παντρευτείτε ένας άνθρωπος. 10. Ο γάμος ουσιαστικά γίνεται μία, αλλά κάνει η Εκκλησία την αβαρία, οικονομία,
Και θα βγει και δεύτερη το που τον υπέρει. Αλλά και τρίτη φορά, προκειμένου εσύ να μετάγει μια ζωή. Προκειμένου να πει σε μεγάλη αμαρτία. Ναι, προκειμένου να πει σε μεγάλη αμαρτία. Κάνει οικονομία εκεί πια η Εκκλησία. Όπως ο καπικί κάνει ένα γάμο, ο πάτα. Και θα πω μια συγκεκριμένη περίπτωση. Στη Λέγη το κάτω υπήρχαν πολλοί. Και ορθόδοξοι και παπικοί και αυτοί. Εν τω μεταξύ, οι παπικοί αυτοί είχαν ένα γάμο. Και βλέποντας τους μουσουλμάνους ότι παίρνουν δύο και τρεις γυναίκες και αυτά, γυρίσαν και γίνανε όλοι οι μουσουλμάνοι. Και άρα έχουν πολλές γυναίκες. Όχι, θα ήθελα να παντρευτούν. Όχι, ο κόσμος μιλάω. Για τον κόσμο μιλάω. Να πω και εγώ κάτι. Να πεις πάνω στο θέμα. Γιατί πάει να συνεργαστεί ο Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος με τον Πάπα. Δεν συνεργάζεται. Όχι συνεργασία, δεν πάνε από κάπου στο πράγμα. Πάει να συνεργαστεί. Γιατί όπως βλέπω, όπως ακούμε, πάει να συνεργαστεί. Να το πει την αλήθεια. Όχι, μας ρωτάει, αφού λοιπόν είναι σχισματική η πατική και εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Γιατί έχουν συνεργασία. Διαβάζω. Φαντάζομαι να σας αναδογρώ να σας απαντήσω όχι από το στόμα μου. Και το διάβαζα εχθές από τον πατέρα Επιφάνη του Θεοδωρόπουλου. Μισό λεπτό. Είναι πολύ λίγο αυτό που θα διαβάσω. Και θέλω να το βρω. Ο Πατριάρχης, Θεός χωρέστομαι, έχουμε καλό παράδεισο να έχει, γιατί είναι κακό πράγμα η κόλαση και νότερα στην αγορά. Όταν για πρώτη φορά έκανε αυτό που λέει ο Χρήστος, τα βήματα, είπε αγάπη. Από αγάπη λέει το κάνω, για να είμαστε όλοι οι χριστιανοί κάτω από το πνεύμα της αγάπης. Και γράφει μια επιστολή εδώ ο πατέρ Επιφάνιος, τότε ακριβώς που έκανε τα βήματα ο Πατριάρχης, και του λέει αγάπη χωρίς όρια δεν υπάρχει με μακαριότατο, παρηγοριότατο. Η αγάπη έχει όρια. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να συγχρονιζόμαστε και να κάνουμε συναστροφές με τους παπικούς και εκείνους που είναι ευθύνη της Εκκλησίας. Γιατί αυτοί στόχο έχουν τα αριά της Εκκλησίας να πάψουν, να μπουν στην πάντρα μέσα. Θα θέλω να το βρω εκείνο το πράγμα. Δεν πρόκειται για αγάπη. Για πραγματική αγάπη. Πρόκειται για προδοσία, μήπως. Πρόκειται, όπως το ονομάζει, για οικουμενισμό, για φίδι, αίρεση, τη χειρότερη αίρεση που μέσα στην Εκκλησία παρουσιάστηκε. Ο οικουμενισμός, επειδή προήλθε από τον Πατριάρχη αυτή τη φορά, αγάπη σε όλες τις αποχρώσεις τις αιρετικές. Να τις αγκαλιάσουμε και να κάνουμε παράδειγμα τους κερατρία ακόμα. Όχι, δεν μου δικαίωμα. Αυτό λέγεται οικουμενισμός, είναι η χειρότερη από όλες τις αιρέσεις. Και όποιος θέλει να διαβάσει το βιβλίο του πατρός Ιωστίνη του Πόποβιτς, του Σέρβου, πει Σερβία και λίγο σε Ισπάνια. Αυτό τη γράφει μέσα. Γράφει ένα βιβλίο ολόκληρο, ο οικουμενισμός. Και απαντάει και λέει, όχι, είναι η αίρεση των αιρέσεων. Άνε προηγουμένου αίρεση. Αν βρισκόμαστε στην τελευταία εποχή, ας πούμε, πρωτού γίνει η δευτέρα παρουσία, αν είναι φερπομένο. Μιλάμε για πανέρεση, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα, για συγκριτισμό. Πάντα βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή. Από τότε που έπεσε ο σφόρος, πάντα είμαστε προ τη δευτέρα παρουσία του Κυριστού, του Ιησού Χριστού, πρώτου τη εποχή του Αντιχρίστου, λέγαμε. Ναι. Αφού οργιάζει ο διάβολος. Η δευτέρα παρουσία συνεχίζει για την αρχή. Το ότι κάποτε γίνεται κάποιος που να θέλει να πει κάτι άλλο πάνω σε αυτό, πάνω στο ίδιο θέμα. Κάτι για την Εκκλησία στον Πατριάρχη του Πάπα. Ναι, να πει. Λοιπόν, ο Χριστός τότε δεν πήγε να διδάξει μέσα στον κόσμο αυτόν που ήξερε ποια είναι η θρησκεία, ποιος είναι ο Χριστός, να διδάξει, να δώσει, να κάνει. Αλλά πήγαινε σε ανθρώπους που δεν ξέρανε να μην. Είχαν άγνοια. Λοιπόν, και ο Πάπας εγώ, η γνώμη μου τώρα, πλησιάζοντας τον Πάπα,
συζητάει τα της Ορθοδοξίας, ότι εμείς λέμε αυτό. Και απάνω εκεί τον πλησιάζει, μήπως μπορέσει και αποκόψει από κάπου κάτι. Ήθελα να καταλάβω καλά τι λέει ο Νίκος αυτό, δεν το καταλάβω. Που να σας απαντήσει έτσι λίγο πρώτα. Συζητάνε τις διαφορές που έχει ένας με τον άμενα, έτσι δεν είναι. Διαφορές που έχει ένας με τον άμενα. Προκαθήκη, ο Παύλος. Τον Πατριάρχη. Έχουμε αποδείξεις αν γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ έτσι το φαντάζομαι. Το φαντάζεστε. Οι δύο αποδείξεις που έχουμε από αυτό που γίνεται δεν είναι ότι τον επλησιάζει για να γίνει Ορθόδοξος, όχι, αλλά τον επλησιάζει έτσι, ας πούμε. Θα μπορέσει να δώσει το ποια είναι η διαφορά και ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή να μην γίνει Ορθόδοξος ο Πάπας. Εγώ θα ήθελα. Δεν το ξέρω. Εγώ, αν μπορέσει να τον πείσει. Θα ήθελα πάνω σε αυτό, κύριε Νίκο, να πω το εξής. Να έχω τις αντιρρήσεις μου. Για ποιο λόγο. Ξεκαθαρίζω τη θέση. Δηλαδή, κάνω αυτό που ο κύριος Νίκος είπε, δηλαδή συζητάω μήπως οι εκκλησίες ενωθούν και αποτελέσουν μία δύναμη όπως θέλει ο Χριστός. Και δεν πιέρω από την άλλη πλευρά να λέω δικά μου πράγματα. Δεν αποκύει το δικά, καλό τον συνομιλητή μου. Του δείχνω τις αλήθειες που εσύ είναι, που τις ξέρει προφανώς και δέχεται τους όρους κάποια συζήτηση. Στη στιγμή που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να συζητάμε ξεκάθαρα τι θα πούμε και δεν κάνω αποδεκτά τα δικά μου, αλλά με κάνεις εσύ γιατί κάποιος λόγος άλλο βαθύτερος υπάρχει. Από εκεί πέρα υπάρχει λάθος, λάθος μεγάλο μέσα στην Ορθοδοξία. Όταν ο Ορθόδοξος Πατριάρχης πάει την ημέρα της Αναστάσεως και κατεβαίνει το Άγιο Φως, να πάει και ο Πάπας εκεί δίπλα να δούμε θα του πάει απάνω στα χέρια και να δει αποδείξει του Πάπα. Διαβάζω. Το λάθος. Από το βιβλίο του Πατρός Επιφανίου. Η Παγκόσμιος ημέρα της προσευχής. Από την ονετών, όπως το λέει μέσα από το πατήστε να καταλάβετε κι εσείς, καθιερώθηκε στην χώρα λοιπόν η ημέρα της παγκοσμίου προσευχής των φοιτητών. Νομίζω λοιπόν ότι από απόψεως Ορθοδόξου είναι απόβλητος και απαράδεκτος τη αυτή εορτή. Παγκόσμια ημέρα προσευχής των φοιτητών. Αποβάλλεται και είναι παράδειγμα, λέμε τις πάλι, προχωράμε. Εν πρώτης, δεν προέρχεται εκ των κόλπων και της πρωτοβουλίας της Ορθοδόξου Ημών Εκκλησίας. Καταλαβαίνετε αυτό τι είμαστε. Δηλαδή, καλό ήσαν να υπάρχει μια κοινή ημέρα παγκόσμιας προσευχής των φοιτητών. Είναι απαράδειγμα αυτό, λέει ο Πατριφάνιος. Πρώτον, γιατί αυτό δεν προήλθε σαν πρωτοβουλία από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έχει ξένη δογματικά την προέλευση. Δεύτερον, καταντά εις συμπροσευχήν Ορθοδόξων με τα αιρετικών. Αυτό ακριβώς μας φέρει σε ένα άλλο κακό αποτέλεσμα. Να προσεύχονται μαζί Ορθόδοξοι και αιρετικοί. Πράγμα απαγορευόμενο ρητός από τους ιερούς κανόνες. Το να πάρω τον άλφα αιρετικό και να του πω έλα να προσευχηθούμε μαζί, αυτό απαγορεύεται ρητός από τους ιερούς κανόνες. Τρίτον, η θορυβώδης παρελάσεις οι οποίες γίνονται στη χώρα αυτή είναι μακριά από το Ευαγγελικό Πνεύμα που καταδικάζει τις πομπόδεις και φαρισαϊκές τιούτου είδους προσευχές και ζητεί τέτοιες ειλικρινώς και ταπεινώς να γίνονται. Τέταρτον, η δική μας Εκκλησία έχει
χάρη των μαθητών και φοιτητών, καθιερώσει εορτή την εορτή των τριών ιεραρχών. Ας τονιστεί κατ' εκείνη την ημέρα η σημασία της προσευχής και ας συσταθεί θερμός και εντόνως στους φοιτητάς να προσεύχονται πάντοτε. Δεν υπάρχει λόγος να εκτοπιστεί η εορτή ορθόδοξη παρελεύσεως αυτή των τριών ιεραρχών χάρη υπόπτου σκοπού νεοφανών εορτών. Αυτή είναι η γνώμη και η πεποίθησή μας και αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους θεωρούμε, όπως είπαμε, απόλυτο την εορτή της Παγκόσμιας ημέρας προσευχής. Και ερχόμαστε πιο καλά ακόμα. Και οποιαδήποτε άλλη προσευχή μεταξύ ερετικών και χριστιανών, αφού λέει απαγορεύεται, οι κανόνες απαγορεύουν να προσευχόμαστε μαζί. Και τώρα το ερώτημα είναι, στην προσευχή κάνουμε να το κάνουμε την λειτουργία μαζί. Πάμε στην πλειά της. Ε, τελείωσε, είναι απαγορευμένος κανόνας. Και συλλήτουργο κάνουνε από τη στιγμή που συμμετέχει ο Πατριάρχης Ορθόδοξος μέσα στην λεγόμενη λειτουργία του Πάπα. Αυτά είναι από τους κανόνες εντελώς απαγορευμένα. Αν έχετε κάτι που δεν το καταλαβαίνετε, θα παρακαλέσω να με ρωτήσετε. Και παραπάνω, οι κανόνες απαγορεύονται να είναι ο Κώστας ο Αδάμ ένα ερωτικό στην εκκλησία μέσα, να λειτουργούνται μαζί ή και να μην είναι ο λειτουργία, να είναι μια άλλη στιγμή που ξέρετε μαζί στο ίδιο χώρο. Να πω κάτι. Το να κάτσουν κάποιοι και να βγουν δύο κουβέντες. Το να συζητήσουν και να βγουν. Μπορούν. Αυτό ήθελα. Εμείς με κάποιον ερωτικό. Δεν μπορούμε να συζητήσουν. Μπορούμε. Πώς θα καταλάβει αυτός. Αν δεν ακούσει τούτα, δεν ακούσει το ένα και το άλλο, θα μπορεί να ρωτήσει τον Παπαδόπουλο. Δεν λέει στην Αγία Γραφή ότι δεν επιτρέπεται να συζητάς, αλλά λέει ερετικών άνθρωπο με τα πρώτη και δευτέρα ανουθεσία. Ναι. Δεν λέει πρώτη, δευτέρα. Το θέμα κυρίως, ξέρετε ποιο είναι. Ποιος θα κάνει τη συζήτηση με τον ερετικό. Ποιος θα την κάνει. Υπάρχουν πρόσωπα που κατέχουν καλά τις γραφές, που είναι καταρτισμένα, που είναι α του Θεού. Άνθρωποι εντελώς και μπορούν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι έτσι δεν είναι. Πρέπει να τον αγαπούμε όμως. Ένα πάμε θα γίνει. Πάντα. Και όταν ακόμα δεν συμφωνεί μαζί μας ο ερετικός, δεν σημαίνει ότι δεν θα τον αγαπάμε. Αλλά δεν θα κάνουμε παρέα να μην πιάνουμε στους κανονισμούς. Να έχουμε τακτική την παρέα με τον ερετικό, ώστε να μην κοιτάξει να ο τάδε θεολόγος κάνει παρέα με. Μην το πάρει και εκείνο που λέει για εκμετάλλευση. Επειδή ήρθε με το μέρος μας. Κάποιο άλλο ερώτημα πάνω σε αυτό. Κάποιο άλλο ερώτημα. Δηλαδή με αντρές γραμμές, αν έρθει κάποιος και μας πει αυτή τη στιγμή ναι. Αυτό το οποίο κάνει ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος που λέγεται συμπροσευχή ναι. Είναι αποδεκτό και πρέπει να γίνεται. Εμείς πώς πρέπει να χαρακτηρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο τη στιγμή που του κάνουμε την παρατήρηση ότι κάνει λάθος, ας πούμε, ο Πατριάρχης και δεν το δέχεται. Που εμένει σε αυτό το σφάλμα του. Λάθος. Είναι όταν λέει οι κανόνες που υπαγορεύεται ή πάρα πολύ που γίνεται. Ναι, με βάση τον ιερό κανόνα του κάνουμε, τους ιερούς κανόνες του κάνουμε την παρατήρηση ότι απαγορεύεται. Και αυτός μας λέει ότι δεν πάνε να λένε ιεροί κανόνες. Ο Πατριάρχης ξέρει, ας πούμε. Ο Πατριάρχης ξέρει, αλλά άλλο ξέρω και άλλο εφαρμόζω. Άλλο ξέρω και άλλο αυτό που ξέρω το κάνω έργο. Ή το ξέρω και στον άλλο ξέρει τι ζητάει η Αγραφή. Τη ζητάει ο Χριστός, αλλά δεν κάνει τίποτα από εκείνα που λέει ο. Υπάρχει περίπτωση ο Πατριάρχης να υπενθυμίσει στα πρώτα 18 του χρόνου πατέρα του Πάπα. Να. Να του υπενθυμίσει, να του υπενθυμίσει και ενώ η αρχή και το ξεκίνημα που είχε αρχίσει. Υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι δυνατόν. Και να κάνει πίσω εκεί που. Είναι δυνατόν. Εδώ κάποιοι απλοί άνθρωποι, το κάνουμε συζήτηση και είμαστε απλοί άνθρωποι και ξέρουμε τι πιστεύουμε και τι πιστεύουμε. Και να μην ξέρει ολόκληρος ο Πάπας τι πιστεύουμε εμείς, τι πιστεύουμε αυτοί. Ίσως όπως ο προσευχής. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση σε καμία περίπτωση. Και ούτε παραχωρεί τίποτα ο Ορθόδοξος. Ούτε. Ούτε παραχωρεί τίποτα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μαζί. Όχι απογράφεται, όχι πρόσεχε. Μην λέμε ότι μας αρέσει. Όταν διαβάζουμε κανόνα της Εκκλησίας, τότε το διάβασαμε ως προηγούμενο. Ότι απαγορεύεται να προσευχόμαστε με ερετικούς. Γιατί λέει, πώς το ονομάζω, ο κοινωνών α
ακοινωνήτων, ακοινώνητος έστω. Από τη στιγμή που θα προσευχηθείς μαζί του, λέει ο κανόνας, είσαι η Εκκλησία αυτό. Άρα πρέπει να σε βάλει η Εκκλησία σε καραντίνα μέσα, μέχρι που να πεις ότι όχι ήμαρτον με τα λόγια αυτό που έκανα. Έτσι. Είναι αυτή η πραγματικότητα, αυτό είναι ο κανόνας. Δεν υπάρχουν ερετικοί που κάποιος Ορθόδοξος τους προσέλκυσε και τους πήρε πολιτικούς και τους έφερε στην Ορθοδοξία. Αν δεν έκανε παρέα, πώς θα τον πάρει, να τον επίσης. Πάλι θα καθίσει σε άλλο κοινό, αυτό που είναι το πιο λίγο. Αυτό λέω, να υπάρχει μια επικοινωνία. Επικοινωνία, ναι. Επικοινωνία, ναι. Πώς θα το πει στον άλλο, δεν πάει και στο διάλογο. και πάλι, προσέξτε, το θέμα έχει όριο. Όχι από τον Κώστα τον Αδά, όταν λέει θα τον κάνεις παρέα ο Απόστολος Παύλος, να τον θετήσεις. Αλλά πρόσεχε. Μετά από τη δεύτερη, εφόσον βλέπεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε σπιθαμή να σου παραχωρήσει, άφησε το. Γιατί, λέει και το γιατί ο Απόστολος Παύλος. Γιατί αυτός που δεν παραχωρεί ούτε τρίχα από το έδαφος στο οποίο στέκει πάνω και το υποστηρίζει, έχει διαστραφεί. Έχει πάει το μυαλό του, σαν ζωντανά διαστροφή και δεν αλλάζει τίποτα. Το λέει ο Παύλος. Ιδώς ότι εξέστρεφε ο Θεούτος του λέει. Να ξέρεις ότι αυτός έχει πάντα στραφή. Λοιπόν, μα και οι Απόστολοι διδάξαν σε κόσμο πιθάρια. Ναι. Άλλο για αυτό. Κάτσε. Να μην τα βλέπουμε για να ακούσουμε. Γιατί μπορεί να παρεσύρει κάποιος από άγνοια. Και του παρέσυρε κάποιος ερετικός. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Και αν δεν το πλησιάσει ένας Ορθόδοξος να του πει τα υπέρ. Ότι η Ορθοδοξία είναι μία, ότι είναι το κύριο Ξενόπουλο, να του πει ορισμένα πράγματα. Πώς θα καταλάβει αυτός ο άνθρωπος ότι κάνει κάποιο λάθος. Συμφωνήσατε όλοι, πάνω σε αυτό. Και η Αγία Γραφή συμφωνεί πάνω σε αυτό ότι θα τον πλησιάσουμε. Δεν λέω να πάμε με δύο φορές. Αλλά όχι απεριόριστα. Α, καλά, εντάξει, λέμε. Αν δεν ακούσει τον ομιλητή. Θα ακούσει. Θα ακούσει και λέμε ότι μας δίνει η Αγία Γραφή, μας το δείχνει ξεκαθαρά και μας λέει ότι. Όχι επαόριστο. Άλλο, ναι, όταν... Θα πάρεις τη διαβεβαίωση ότι αυτός δεν αλλάζει για να πεις πολλές φορές. Θα το πείσεις και τελείως. Μάλιστα. Αυτό λέει. Για αυτός πάει άλλο. Είναι χειρότερος σε ευρωπαϊκό. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, 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 Πάτε λοιπόν που έχεις να δεις, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε τη βασιλεία και ελθείτε το πνεύμά σου, όσο μεγαλώνει της γης. Τον άρθρο λοιπόν των εκκλούσιων, δώσε μη σήμερα, κι άφεση μη τα ωφελήματα λοιπόν, όσο και η της αυτή επίλουσα του λέτες. Και μη σε πέντες ημάς σου πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από τον Πολύ. Διευκόν τον Αγίον, τον Πατέρα, λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε ημάς. Αμήν.